επίσης, νομίζω. Αυτό ήθελα να πω, αλλά να το πω, θα απευθυνθώ σε εσάς. Μου χαμογέλασες και ήρθε η άνοιξη. Έτσι έγραφε σήμερα στο Google. Γιατί είναι η μέρα ποίησης, έχουμε θέμα αντίστοιχο. Αλλά... Και έχουμε πολύ όμορφη παρέα. Ξεκινάμε πολύ όμορφα τη μέρα μας σήμερα. Έτσι ακριβώς. Πριν πάμε στην ποίηση, έχουμε την κυρία Σοφία Σχίζα μαζί μας. Πνευμονολόγος, σωματιολόγος με ειδίκευση σε διαταραχές ύπνου. Και εξαιρετικός άνθρωπος, θα συμπληρώσω εγώ. Εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα εσύ είσαι λίγο biased, αλλά ευχαριστώ πολύ λόγω της παλιάς μας γνωριμίας και σχέσης μέσω του πατέρα της, έτσι, να... γιατί αλλιώς είναι λίγο μικρότερη από μένα, όχι πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε τρία φρέσκα και όμορφα πρόσωπα. Και η άνοιξη, νομίζω, και η ποίηση δένει πάρα πολύ με τον ύπνο. Ο ύπνος και η λογοτεχνία, ο πολιτισμός είχαν πάντα πάρα πολύ στενή σχέση. Και βοηθάει κιόλας να έχουμε και ένα πιο ήπιο ύπνο. Να διαβάσουμε κάτι αντίστοιχο, να μας ηρεμήσει και να ονειρευτούμε. Πολλά. Αν ψάξουμε και πίσω στην αρχαιότητα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές και πάρα πολύ όμορφες συνδέσεις αυτού του μεγάλου ιατρικού πεδίου, που όμως δένει πάρα πολύ καλά με τον πολιτισμό μας, αρχαία Ελλάδα, Αριστοτέλης, Ιπποκράτης, τα Ασκληπία, τα πρώτα εργαστήρια ύπνου στην αρχαιότητα επίσης. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Υπάρχει ένα εργαστήριο ύπνου στο Παγνί, το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν δύο εργαστήρια ύπνου. Mm-hmm. Το ένα εργαστήριο είναι στο Παγνί, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και είναι άλλο από αυτό που έχω την επιστημονική ευθύνη εγώ. Και είναι και ένα εργαστήριο ύπνου που ανήκει στο πνευμονολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι στην ιατρική σχολή, έχει ζωή από περίπου το 2000-2001. Mm. Έχει αξιολογήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κρητικού πληθυσμού. Και αυτού του εργαστηρίου έχω την επιστημονική ευθύνη. Και τα δύο εργαστήρια συνεργατικά δρούν, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις σαν συνάδελφοι μεταξύ μας. Και επίσης και το άλλο εργαστήριο κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Στην αξιολόγηση, γιατί ύπνος καλός, καλή ζωή. Ακριβώς. Και είναι η μέρα ύπνου, γι' αυτό και αδράξαμε την ευκαιρία. Ναι, υπάρχουν διάφορα debate για αυτή τη μέρα, αλλά εμείς θέλουμε να τη γιορτάζουμε δις. Άλλοι λένε 16, άλλοι λένε 21. Εμείς τη γιορτάζουμε και τότε και αλλού, και γενικά και γιορτάζουμε μέρα. Τον ύπνο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί διαφορετικά, και αυτό το λέω και στους φοιτητές μου όταν κάνουμε το αντίστοιχο μάθημα, φανταστείτε πώς είστε όταν έχετε ξενυχτήσει, δεν έχετε κοιμηθεί, δεν έχετε παράξει. Γιατί αυτό κάνουμε. Πολλά πράγματα αναδιοργανώνονται, παράγονται, πουλώνονται, εδρεοποιούνται, όπως η μνήμη, κατά τον ύπνο. Άρα την επόμενη μέρα είμαστε... Μην του μιλάτε του παιδιού, σηκωνόμαστε το πρωί. Η μέρα μας ξεκινάει όταν κοιμόμαστε. Από εκεί. Είναι δύο... Δεν είναι το τέλος της μέρας. Ένα άλλο που επίσης λέω και με διακομωδούν πάρα πολλές φορές και παρέσει αυτό με τους φοιτητές μου, είναι είμαστε 24 ώρα έμβια όντα. Δεν είμαστε άλλη την ημέρα, άλλη τη νύχτα. Είναι δύο καταστάσεις οι οποίες η μία συμπληρώνει την άλλη. Άρα είναι κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται συνεχώς. Η ημέρα στηρίζει τη νύχτα και η νύχτα στηρίζει την ημέρα. Δεν κάνει shutdown το κομπιούτερ, για να είμαστε και λίγο, να τα απλοποιήσουμε λίγο. Mm-hmm. Όσο πιο απλά νομίζω μιλάμε, τόσο καλύτερα είναι και για την κατανόηση. Αλλάζει τρόπο λειτουργίας τα όργανά μας. Και φυσικά ο εγκέφαλος είναι πολύ πιο δραστήριος. Και για να αποτείουμε φόρο τιμής και σε αυτούς που υπήρξαν και δάσκαλοι και παιονίροι στον χώρο, ο Ρετσχάφεν, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που μαζί με τον Κέιλς ή Αντώνης Καλής, δεύτερης γενιάς Έλληνας, μέντορας και καθηγητής του Αλέξανδρου του Βγόντζα, καθηγητή ψυχιατρικής του δικού μας πανεπιστημίου, με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση και αυτό στον ύπνο, είναι αυτοί οι δύο που θεμελίωσαν τους κανόνες σταδιοποίησης του ύπνου. Ο Ρετσχάφεν, λοιπόν, και πρέπει να είμαστε περήφανοι και για τον Κέιλς ή Αντώνη Καλή. Ο Ρετσχάφεν, λοιπόν, είπε ότι περνάμε τη ζωή μας λίγο πολύ κατά το 1 τρίτο, ας πούμε, κοιμόμενοι. Αν, λοιπόν, είναι ένα στάδιο, είναι μια διεργασία η οποία δεν προσφέρει τίποτα, τότε είναι το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στην ανθρώπινη φύση και στην εξέλιξη των έμβιων όντων, γιατί δεν κοιμόμαστε μόνο εμείς, όλοι. Για να το πούμε πιο απλά, δεν κοιμόμαστε καλά, ποιοτικά.
Mm-hmm. Αλλάζει όλη τη ζωή. Δεν ζούμε καλά. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και σε χώρες που έχουν κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι και τόσο καλές. Όπως π.χ. η δική μας που μπαίνει, βγαίνει, θα βγει, βγήκε, δεν έχει σημασία. Όταν περνάει δύσκολα ο πληθυσμός και πρέπει να κάνει 2, 3 και 5 δουλειές για να τα βγάλει πέρα, τότε και περιορίζει τη νυχτερινή διάρκεια ύπνου εξ ανάγκης για να μπορεί να θρέψει την οικογένειά του, το παιδί του, τον εαυτό του ή διάφορα άλλα πράγματα, τότε αυτό αυξάνει το χρέος ύπνου που έχουμε σαν κοινωνία. Με αποτέλεσμα κόπωση, πνηλία, μείωση μνήμης, υπέρταση, σαχαρόδη διαβήτη, που είναι αυτό λεγόμενο σύνδρομο ανεπαρκούς ύπνου. Και πέρα από αυτό είναι και η μοντέρνα κοινωνία, δηλαδή σου λέει, ειδικά σε μεσογειακές χώρες όπως εμείς, δεν είναι τόσο εύκολο να πας 11 η ώρα, ειδικά το καλοκαίρι, να κοιμηθείς και να σηκωθείς 7-8 η ώρα το πρωί. Αντεβάλλε τον μεσογειακό λαό, είτε Ισπανός είναι, είτε Νότιος Γάλλος είναι, είτε Ιταλός, είτε Έλληνας, είτε Τούρκος. Σε αντίθεση με τους Σουηδούς, Φιλανδούς, πάνω από τις 9 η ώρα έχει μοντέρνα. Ναι, γιατί και το φως αυτούς δεν είναι έτσι όπως είναι σε εμάς. Αλλά θα πρέπει και εμείς όμως εκεί να βάλουμε το όριό μας. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα μέχρι τις 3-4 το πρωί. Θα το κάνουμε κι αυτό. Και ειδικά παιδιά στη δική σας ηλικία, πρέπει να το κάνετε κι αυτό. Αλλά να μην είναι ο κανόνας. Να είναι μέσα στη βδομάδα ή στο μήνα κάποιες μέρες διάσπαρτες. Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας ο ύπνος, εξαιρετικά σημαντικό και μας προσφέρει πολλά ωφέλη. Ένα από αυτά είναι, όπως σας είπα και πριν, ότι μας κάνει να φαινόμαστε φρέσκους, όπως εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Πραγματικά το δέρμα λάμπει. Καλά είναι έτσι. Καλά το πάτε. Μ' αρέσει. Τι άλλο όμως μπορεί να προσφέρει ένας καλός ύπνος στη ζωή μας? Ο ύπνος προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς υπάρχει αυτό που λέμε κυρκάδι απελευθέρωση ουσιών. Τι σημαίνει αυτό? Ουσίες για να μην αρχίζω με ένζημα, πεπτίδια κτλ. Που θα τρελάνουν τους τηλεθεατές σας. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα ή ουσίες που παράγονται σαν πικ μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Π.χ. αυξητική ορμόνη, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών ειδικά. Κορτιζόλη, που είναι σημαντική πολύ και για τις λειτουργίες συγκεκριμένων οργάνων ή ακόμα και για την ορίμανση των πνευμόνων, βέβαια που αυτά έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα αναπνευστικά νοσήματα. Ή εδραίωση της μνήμης. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια του ύπνου που εδραιώνουν αυτό που εμείς μάθαμε. Ή όπως να το πούμε πιο ξεκάθαρα, πιο απλά με συγχωρείτε, ξεκαθαρίζουν τις πληροφορίες, τις άχρηστες που συλλέγουμε στη διάρκεια της ημέρας και προσπαθούν να εδραιώσουν σημαντικές πληροφορίες. Πάλι και το χρησιμοποιώ συχνά γιατί είτε στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κάνουμε αρκετές ομιλίες για τον ύπνο και την επίδραση ειδικά με το διαδίκτυο, που το ξέρετε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στις ηλικίες των εφήβων, παίζουν πολύ αρνητικό ρόλο στον ύπνο. Είτε λοιπόν σε αυτά, είτε και στους φοιτητές μου, αυτό που λέω είναι δεν σας έχει τύχει ποτέ να έχετε ένα πρόβλημα, να μην μπορείτε να το λύσετε, να λέτε πώς είναι, τι και ξαφνικά τα ξυπνάτε το πρωί έχοντας τη λύση του προβλήματος, διότι δούλευε. Μπορεί το βουλητικό μας σύστημα να φεύγει κατά τον ύπνο, να μειώνεται, δεν ξέρουμε τι κάνουμε όταν κοιμόμαστε, αλλά όλα τα άλλα, οι εγκεφαλικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες των οργάνων είναι στο full. Άρα ο ύπνος εδραιώνει μνήμη, ο ύπνος δράει πουλωτικά επίσης μέσω της διαφόρων ουσιών πάλι που κυταροκινώνει σε μοριακό επίπεδο ή αντιφλεγμονωδών αν θέλετε ουσιών οι οποίες κυκλοφορούν και γι' αυτό όταν είμαστε άρρωστοι τι θέλουμε να κάνουμε ή τι λέει ο γιατρός μετά τα χειρουργία, καλό ύπνο, πρέπει να κοιμηθείς καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και στις μονάδες εντατικής θεραπείας που λένε το πώς επιδρά η νοσηλεία σε αυτούς τους ασθενείς στον ύπνο και το πώς το μετά ή μετά στους χειρουργημένους ασθενείς. Δρά επομένως και από πλευράς παραγωγής και από πλευράς αναδιοργάνωσης και από πλευράς μνήμης και από πλευράς αποκατάστασης. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτό που λέμε ξεκούραση. Γιατί για να ξυπνάς καλά το πρωί, πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά. Να γίνει αυτή η αναζωογόνηση. Στον καλό ύπνο, υπάρχουν κάποια μυστικά που θα μας τον εξασφαλίσουν?
Υπάρχουν αυτό που λέμε κανόνες υγιεινής ύπνοεγρήγορσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προετοιμάζουμε το σώμα μας για αυτό το σημαντικό που γίνεται. Άρα, το βράδυ, πριν να πάμε για ύπνο, δεν πρέπει να εκτιθέμεθα σε πολλή ακτινοβολία, κινητού, τάμπλετ. Μην τα παίρνουμε μαζί μας στο κρεβάτι μας, διότι αυτή η έρμη ακτινοβολία που εκπέμπουν ενεργοποιεί λίγο μία ουσία που έχει διπλό ρόλο και να ανοίγει την, να ξεκλειδώνει την πύλη του ύπνου και να ξεκλειδώνει την πύλη της εγρήγορσης. Αυτή η μελατονίνη για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγος. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ βέβαια. Ποτέ. Ναι. Όλοι βάζουμε ή την τηλεόραση ή πιάνουμε το τάμπλετ ή το κινητό, ναι, μέχρι να κοιμηθούμε. Μπορούμε όμως να εκπαιδεύσουμε τον οργανισμό μας να μην το κάνει αυτό, γιατί αρκετοί από εμάς και υποφαινόμενοι το κάνουν αυτό όταν έχω deadline και διορίες που πρέπει να στείλω πράγματα να κάνω, να ράνω, αλλά έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου σε περιπτώσεις που δεν έχω να κάνω κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να έχω την οθόνη του κινητού. Και γιατί έχω και μία κόρη στην προεφηβεία που μπαίνει και στην εφηβεία, όπου πρέπει τα όρια να μπαίνουν, αλλά να τα τηρώ κι εγώ. Ακριβώς. Δεν μπορώ να έχω ανοιχτό το διαδίκτυο, το τάμπλετ στο πρόσωπό μου και να περιμένω ότι το παιδί μου θα κάνει το αντίθετο. Κλείσε το κινητό σου, μην στέλνεις μηνύματα, μην κάνεις μοιράνεις, όταν εμείς είμαστε έτσι συνέχεια σαν γονείς. Άρα, καλό είναι λίγη διάρκεια πριν να πάμε για... Να ξαναθυμηθούμε ότι το ίντερνετ και την τεχνολογία πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και να μην μας χρησιμοποιεί. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει, παίρνω ένα βιβλίο ή ακούω μια καλή μουσική, χαλαρωτική, πριν να πάω για ύπνο. Προσπαθώντας να αποφορτιστώ. Ένα χλιαρό ντουζ, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα θερμορυθμιστικό κέντρο μέσα μας. Θέλουμε τη θερμοκρασία να είναι λίγο πιο κάτω και πρέπει και το δωμάτιο να είναι σε σταθερή θερμοκρασία, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζεστό, γιατί οι εναλλαγές, οι εσωτερικές, αν αλληλεπιδρούν με τις εξωτερικές αλλαγές, θα μας ξυπνάνε συνεχώς στη διάρκεια της νύχτας. Όλοι έχετε βιώσει, σε κάποια στάδια που είναι αντίστοιχα στάδια του ύπνου, κρυώνετε, σκεπάζεστε και σε κάποια ζεσταίνεστε. Φανταστείτε λοιπόν και ένα δωμάτιο, το δωμάτιο πρέπει να είναι εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς, ηχομονωμένο και φωτομονωμένο. Το φως το θέλουμε το πρωί, ανοίγουμε το παράθυρο, ζούμε σε μια χώρα ευλογημένη που έχει φυσικό φως πάρα πολύ έντονο και που μας ξυπνάει. Πάμε αμέσως, εκτιθέμεθα, αλλά το βράδυ θέλουμε τα στόρ να είναι κλειστά. Και φυσικά, άμα μένεις πάνω από ένα μπαράκι που μπορεί να είναι στο κέντρο και να είναι καλό, τα μένεις στο κέντρο, αλλά όχι το μπαράκι με τα 100 decibels, αυτό θα επιδράσει κακά στον ύπνο σου. Ή αν έχεις γείτονες οι οποίοι ουρλιάζουν στις 3 η ώρα το πρωί, στις 2 η ώρα το πρωί, ή ξέρω εγώ. Και επίσης, δεν στριφογυρίζουμε όταν για κάποιο λόγο θα ξυπνήσουμε, γιατί είμαστε αγχωμένοι, γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι και δεν το έχουμε τελειώσει, ή έχουμε να πληρώσουμε μία δόση και δεν έχουμε τα χρήματα, ή ένα διαγώνισμα, ή έχουμε να περάσουμε εξετάσεις. Καλά, ο ύπνος στην εξεταστική περίοδο ανοίγει σε ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που είναι το ζείτε ή το έχετε ζήσει, είναι τελείως διαφορετική κατάσταση και σαφώς επηρεασμένη. Αυτά λοιπόν δεν στριφογυρίζουμε και ούτε έχουμε το ρολόι δίπλα, το κοιτάμε. Σε σκοτάδι ή μία ίνα φωτός, ή καθόμαστε στο κρεβάτι ή πάμε και καθόμαστε σε μία πολυθρόνα και χαλαρώνουμε. Κάνουμε ασκήσεις αναπνοής, παθητική γιόγκα. Η άσκηση συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με αυτά τα θέματα. Είτε ακούμε μια χαλαρωτική μουσική που μας αρέσει, είτε διαβάζουμε έτσι σε αυτό το ημίφος ένα βιβλίο και μόλις τα βλέφαρά μας κλείσουν, τότε επιστρέφουμε στο κρεβάτι. Γιατί το στριφογύρισμα γεννάει άγχος. Το έχουμε ζήσει όλοι. Το άγχος ενεργοποιεί την πύλη της εγρήγορσης και πάπαλα ο ύπνος μας. Μία απορία όσον αφορά αυτό που είπαμε πριν με το κινητό και την τηλεόραση. Υπάρχει μια ασφαλμένη λογικά εντύπωση, κατά την οποία λέω εγώ, ας πούμε, στον εαυτό μου, δεν ιστάζω, θα δω λίγη τηλεόραση να με κοιμήσει, να με πάρει ο ύπνος, ή θα κάτσω λίγο στο κινητό, θα χαζέψω για να με πάρει ο ύπνος. Γιατί δεν ισχύει αυτό? Ο ένας λόγος, τον ανέφερα και πριν, είναι η ακτινοβολία. Ναι.
Οπότε δίνει το εσφαλμένο μήνυμα σε αυτή τη μελατονίνη και όχι μόνο, να αρχίσει να λειτουργεί παράξενα και όχι στην κατεύθυνση του να σταθεροποιήσει ή να αρχίσει τον ύπνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο θέμα είναι ότι μπορεί εμείς κάποια στιγμή να κλείνουν, ας πούμε, τα βλέφαρά μας, αλλά έλατε που αυτή η τηλεόραση έχει μια πολύ όμορφη ταινία που εγώ θέλω να τη δω και λέω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Αυτό πώς, τι συνέπεια έχει το αυτό να έχει σαν συνέπεια να πηγαίνει, να μειώνει την συσσωρευμένη πίεση για ύπνο, γιατί είναι μία από τις θεωρίες πρόκλησης του ύπνου, και να πηγαίνει παραπέρα την ώρα έναρξης του ύπνου σου. Αυτό όμως έχει συνέπειες, αν γίνεται κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Δηλαδή, θα σε ενεργοποιήσει περισσότερο, θα το δεις, αλλά μετά θα έχεις δυσκολία να ξυπνήσεις το πρωί και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Μετά αρχίζει, λέμε, όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα, δεν λέμε να γίνει μία στο τόσο τώρα, που όλοι μπορεί να το κάνουμε, ή μετά, αφού δεν κοιμηθήκαμε καλά, λέμε, εντάξει, ας κλείσουμε τώρα, είναι 3 η ώρα, 2 η ώρα, 4 η ώρα, 5 η ώρα, ας κλείσουμε τα στόρια και ας πάμε να κοιμηθούμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Αν δεν, διότι μετά θα πας στον ύπνο 1-2 η ώρα το πρωί, διότι η πίεση για ύπνο που εσύ έπρεπε να έχεις αρχίσει να συσσωρεύεις από τις 4-5 και μετά το απόγευμα, διότι παρένθεση, φυσιολογική πύλη για μεσημεριανό ύπνο είναι μεταξύ 3-5, αλλά όχι κοιμάμαι 3-5, είναι ξεκουράζομαι λίγο, 30-40 λεπτά. Οτιδήποτε το πάμε παραπέρα, προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε κάτι που έγινε το βράδυ, που δεν μπορεί όμως πρακτικά να γίνει αυτό, πάει παραπέρα τη νυχτερινή κατάκληση. Και μπαίνουμε σε έναν αδιάκοπο φαύλο κύκλο όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενο. Μας δίνετε συμβουλές τόση ώρα και πολύ χρήσιμες, πολύ ενδιαφέρουσες συμβουλές. Υπάρχει όμως το μεγάλο φάσμα των διαταραχών του ύπνου. Mm-hmm. Η διαταραχή ύπνου δεν είναι μόνο η αϋπνία, είναι mm-hmm. πάρα πολλά. Mm-hmm. Να μας μιλήσετε λίγο για τις διαταραχές. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή συμπλήρωση στο προηγούμενο mm-hmm. που είναι πολύ σημαντική. Το πολύ φαγητό, το πολύ ποτό και το κάπνισμα δρά δυστυχώς πάρα πολύ κακά στην όλη διαδικασία του φυσιολογικού ύπνου και του καλού ύπνου. Γιατί πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το αλκοόλ σαν άντε να πιω ένα, δυο, τρία. Καλά, δεν μιλάω τώρα για ένα ποτήρι κρασί που okay. Μιλάμε τώρα ποτό. Mm-hmm. Δυστυχώς το ποτό κάνει σημαντικό κατακαιρματισμό του ύπνου. Μπορεί να σε ζαλίζει, αλλά δεν εξασφαλίζει τη συνέχεια του ύπνου. Και μια άλλη μεγάλη μάστιγα που λέγεται κάπνισμα. Είτε το κάπνισμα είναι το κλασικό, να το πω έτσι, τσιγάρο, είτε είναι το ηλεκτρονικό. Και τα δύο έχουν, και δυστυχώς το ηλεκτρονικό έχει καταντήσει μάστιγα και στους εφήβους. Γιατί δεν τους μυρίζει ο γονιός, για να μπορεί να. Αυτό επίσης κάνει από μόνο του κατακαιρματισμό του ύπνου λόγω των ουσιών οι οποίες εκλείονται και δεν αφήνει τη συνέχεια του ύπνου, πέρα το ότι επιδεινώνει και άλλες διαταραχές ύπνου που έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό π.χ. και εδώ τώρα ερχόμαστε στη σύνδεση, το ροχαλιτό με τα σταματήματα της αναπνοής, δηλαδή το κάθε βράδυ ροχαλιτό με το σταμάτημα που ο ή σύντροφος του κρεβατιού παρατηρεί σε αυτόν ή σε αυτήν που το κάνει, δηλαδή στο σύζυγο ή στη σύζυγο, το λεγόμενο σύνδρομο απνιών-υποπνιών, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό νόσημα στο γενικό πληθυσμό. Δεν είναι, για να μην παρεξηγηθούμε, η συχνότερη διαταραχή ύπνου, αλλά είναι η συχνότερη με την οποία έρχεται κάποιος σε ένα εργαστήριο ύπνου. Και φυσικά έχει αρκετά μεγάλη συχνότητα από ό,τι φαίνεται στο μεσογειακό πληθυσμό. Είναι κληρονομικό νόσημα, ύπουλο, που σημαίνει ότι το έχουμε από τη γέννησή μας, έτσι. Και απλώς υπάρχουν παράγοντες όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία που είναι οι δύο εχθροί του. Αλλά μπορεί να είναι και εξαιρετικά λεπτός όμως κάποιος και να έχει σοβαρού βαθμού σύνδρομο απνιών-υποπνιών. Και είναι μία από τις σημαντικές διαταραχές ύπνου ή τις λεγόμενες διαταραχές αναπνοής στον ύπνο. Και για δύο πάρα πολύ μεγάλους λόγους. Το ένα, διότι τα επαναλαμβανόμενα κλεισίματα, για να το απλοποιήσουμε, σημαίνει μείωση οξυγόνωσης. Μείωση της οξυγόνωσης σημαίνει αντίδραση του εγκεφάλου, γιατί αντιλαμβάνεται αμέσως τη διαταραχή. Κακός ύπνος, γιατί προσπαθεί να αντιδράσει ο εγκέφαλος σε αυτή την μειωμένη οξυγόνωση και να αποκαταστήσει τη βατότητα του σωλήνα, με αποτέλεσμα κόπωση το πρωί όταν ξυπνάμε.
Με αποτέλεσμα η πνηλία στη διάρκεια της ημέρας, που έχει ένα διάφορο μεγάλο εύρος. Βέβαια, υπάρχουν και ασθενείς με πολύ σοβαρό σύνδρομο απνιών υποπτιών που έχουν αϊπνία. Δυσκολία έναρξης ή και διατήρησης του ύπνου. Η πνηλία ή αϊπνία, λοιπόν, αναφερόμενες παύσεις αναπνοής, σαν να κάτι μας πνίγει και πρέπει να πεταχτούμε να πάρουμε αέρα. Μείωση πρόσφατης μνήμης, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε, συγκεκριμένα στάδια του ύπνου έχουν να κάνουν με, με την εδραίωση της μνήμης. Μείωση συγκεντρωτικής ικανότητας που μπορεί να φτάσει και μέχρι μείωση σχολικής απόδοσης ή εργασιακής απόδοσης. Ξεχνάτε τα νοσήματά μας να έχουν ηλικία. Και το άλλο μεγάλο θέμα, τροχαία ή εργατικά ατυχήματα, γι' αυτό και η ΕΟΚ πλέον το συμπεριέλαβε στον υποχρεωτικό έλεγχο για τη χορήγηση ή την αναθεώρηση της άδειας οδήγησης. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος που συνήθως μπορεί να εμφανίσουν άτομα τα οποία έχουν μέσηση σοβαρού βαθμού, κυρίως σύνδρομο απνιών-υποπνιών, υπέρταση, αρρυθμίες, ειδικά του τύπου της κολπικής μαρμαργής, εμφράγματα, εγκεφαλικά, μέχρι και αυνίδιο θάνατο. Κυρία Σχίζα, δυστυχώς θα σας διακόψω. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλαμε να κάνουμε μια γνωριμία με εσάς και με ένα κομμάτι το οποίο πολλοί δεν το γνωρίζουν ή δεν το παίρνουν τόσο, το έχουν πάρει πιο αψήφιστα, δεν το έχουν πάρει τόσο σοβαρά, ενώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Από τα πιο σοβαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν δεν πες στον σύντροφο σου, τυροχαλίζει. Ναι. Αυτός να πει σε σένα. Εδώ το λέμε καμιά φορά σε συγγενικό μας πρόσωπο και πάλι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ναι, ειδικά οι Μεσογειακοί έχουμε λίγο πρόβλημα να αποδεχθούμε. Όχι, υπάρχουν πολλές απορίες και να ξέρετε ότι θα το αναλύσουμε σε άλλη φάση αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Σαφέστατα. Αυτό είναι το θετικό και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Και σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε κάποιες από αυτές. Θα σας έχουμε ξανά σίγουρα στην παρέα μας. Να είστε καλά. Με χαρά μου. Να συνεχίζετε το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσείς να συνεχίζετε αυτό το έργο και με όλη αυτή τη διάθεση και τα σπινθυροβόλα βλέμματα. Ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.